Πετάμε τα τρακτέρ, αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει κυλελέ. Ζητήσαμε και είχαμε πάρει τη δέσμευση μέσα από τις κινητοποιήσεις μας, τις μεγάλες, τις μαζικές, τις ενωτικές κινητοποιήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν 300 ευρώ το στρέμμα στα μήλα σε όλες τις ποικιλίες μήλων. Είχαν υποσχεθεί ότι θα δώσουν στα ροδάκινα και στα κάστανα και επίσης ότι θα κοιτούσαν ειδικά για το Δήμο Αγιάς που έχει φεάσει ύψιστο κάστανο να δοθεί από τον Τιμίνιμις και ένα επιπλέον ποσό. Είχαν δεσμευτεί ότι θα υπάρξει ανακοίνωση ποσού αναπλήρωση εισοδήματος στα κεράσια, στα χλάδια και στα σταφύλια. Ιδιαίτερα με τη μήνυμη στα σταφύλια του Τυρνάβου μας είχαν πει στο Μέγαρο Μαξό. Και αυτό με αλλαγή των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που μας είχε δώσει είναι ότι οι ποικιλίες των Μήλων θα πάρουν τελικά 250 ευρώ στο ουκρανόμετρο, ότι τα ροδάκια να εντάσσονται στο τιμίνιμις και για όλα τα άλλα προϊόντα δεν υπάρχει καμία άλλη μεταβολή ή καινούργια ανακοίνωση. Μια εβδομάδα τώρα από την προηγούμενη Πέμπτη ψάχνουμε τον Υπουργό που δεν βγαίνει ούτε στο τηλέφωνο να μιλήσει και να δεσμευτεί και να μας δώσει απαντήσεις και ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Στην τελευταία επικοινωνία μας την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ πριν μια εβδομάδα μας είπε, ενώ είχαν πει ότι μέχρι 10 Μαρτίου θα γίνει πληρωμή, μας είπε στα τέλη Μαρτίου ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να δώσει τα χρήματα στους αγρότες. Την ίδια περίοδο εμείς δεν μπορούμε να πούμε στα χωράφια και να συνεχίσουμε τις καλλιεργητικές δραστηριότητες γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα του ρευστό για να τα ρίξουμε στις δουλειά, για να τα ρίξουμε στην καλλιέργεια και να μπορέσουμε να πάρουμε παραγωγή.